Συνέγινές μου, ένα μήνυμα προς ενημέρωση και δική σας, αλλά και των καθεστωτικών δούλων υπανθρώπων που είναι ανάμεσά μας και που νομίζουν ότι διοικούν Έλληνα ανθρώπους. Θα πρέπει να θυμάστε ένα μικρό στρογγυλό καραφλό ανθρωπάκι, τον Χατζηδάκη, ο οποίος όταν πήγε και μίλησε, στους δικούς του μίλησε. Μίλησε σε όλους τους συνδικαλιστές, που οι συνδικαλιστές είναι πάντα δικοί τους και δικά τους παιδιά. Δεν είναι παιδιά ούτε του λαού ούτε των εργαζομένων. Άλλωστε και εδώ που έφτασε όλη η εργατική τάξη, έφτασε από τους συνδικαλιστές και από τους κομματοποιημένους κυφήνες. Ωστόσο όμως θα δείτε ότι ενώ πάει και μιλάει στην ΓΕΣΕΕ και στην ΑΔΕΔΗ, που είναι όλοι οι συνδικαλιστές οι δικοί του, το χτυπάνε σαν χταπόδι. Εδώ θέλω να ξέρετε ότι αυτό το στρογγυλό καραφλό ανθρωπάκι, αυτή την ποντικομαμή, αυτό λοιπόν το ανθρωπάκι που δεν το πιάνει το μάτι σου και που είναι της Νέας Δημοκρατίας, και άλλα παιδιά θα τα πούμε, για όλα τα παιδιά θα πούμε, να δείτε τι ακριβώς είναι, αυτό λοιπόν το μικρό ανθρωποειδές, και δεν κάνει να παραξηγηθεί, ανθρωποειδές σημαίνει είδος ανθρώπου. Λοιπόν, είναι η επαφή σε πολλά βασίλεια και σε πολλά κρυφά βασίλεια και κρυφές εξουσίες. Δηλαδή είναι και πέραν από τις στοές και με τις στοές. Είναι ένα κλειδί δικό τους, το οποίο ούτε που το πιάνει το μάτι σου. Λοιπόν, αυτή η ποντικομαμή είναι ο ταχυδρόμος στις κρυφές εξουσίες, στα κρυφά βασίλεια και στα υπόγεια δωμάτια που φέρνει το μηνυματάκι. Και άλλες δουλικές εργασίες που το βάζουν και κάνει. Όμως έγινε και υπουργός. Μετά το πήραν στην άκρη όμως και καθησύχασαν. Σου λένε μην τον εκθέτουμε πολύ, γιατί αποθρασύνονται κιόλας, έτσι. Παίρνουν και εξουσίες μόνος τους και μετά τα ξαναμαζεύουν τα ζώα αυτά. Για να ξέρουμε τώρα τι είναι αυτό το ανθρωπάκι στη Νέα Δημοκρατία, τι εστί η Νέα Δημοκρατία. Και για να καταλάβεις τι εστί η Νέα Δημοκρατία, Εβραϊσμός, Σιωνισμός, Λέσχες, Στοές και όλοι οι απόκοσμοι μηχανισμοί του χάους, θα σου πω τούτο που σε άλλο ηχητικό θα το καταλάβουμε καλύτερα. Οπότε να είσαι σίγουρος ότι όλα τα κόμματα και όλοι οι μηχανισμοί και όλο αυτό που βλέπεις επάνω δεν είναι τίποτα δικό σου. Θα πρέπει λοιπόν αυτά τα πλάσματα που νομίζουν ότι είναι άνθρωποι να εκτελέσουν ως άνθρωποι. Σε αντίθετη περίπτωση θα είναι απέναντι στους ανθρώπους και απέναντι στη δημιουργία. Θα σου πω και αυτό. Για να καταλάβουμε τη Νέα Δημοκρατία. Μην πάτε σε πρόσωπα. Έχει να κάνει ένα σεντόνι, τα οποία είναι όλοι μαζί σαν ένα σοκολατάκι περιτυλιγμένοι, γεμάτοι δηλητήριο και χολή, όπου και αν βρεθούν. Και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Αυτοί τουλάχιστον είναι ενωμένοι. Εσύ ρε συνέγινά μου, γιατί δεν ενώνεσαι. Τι περιμένεις. Να γίνει τι. Αυτοί όλοι μας διαίρεσαν, ας φαίνονται ότι είναι διαιρεμένοι. Για σένα το έκαναν. Θα σε πάω το 1978, αν και υπάρχουν πολλά φεκ, ουσιαστικά για τη δυναστεία σου, για την αλητεία, για τη δολιότητα. Εδώ θα δεις τι σημαίνει ρατσισμός και θα καταλάβεις ακριβώς το ρατσισμό και την έννοιά του, αλλά και τη μεγάλη απάτη, τη μεγάλη γενοκτονία, τον μεγάλον ανθεληνισμό, στο ίδιο μας το κράτος. Και θα τιμωρηθούν πιο πολύ γιατί τους χειροκρότησες. Όπως και να έχει, σε πλανέψανε, τους ψήφισες. Και το θέμα είναι τι κάνανε. Όλο το πρόβλημα είναι δικό του συνέγιναν και όχι δικό σου, γιατί αυτοί έπραξαν, αυτοί έκαναν, αυτοί πρόδωσαν. Εσύ δεν έχεις πρόδωση. Κοίτα όμως τώρα να συστρατευτείς, να βγάλουμε τις προδοσίες πέρα και να εγκαθιδρύσουμε την Ελληνοπολιτεία. Να πάρουμε την απελευθέρωσή μας, τη μητέρα των μητέρων Ελλάς στα χέρια μας και να πάρουμε τις ζωές μας. Και δεν θα αφήσουμε τις ζωές μας σε κανέναν άλλον πέραν από εμάς. Στην εφημερίδα της κυβέρνησης, το 1978, στις 22 Μαρτίου, στον αριθμό φύλου 40, υπάρχουν και παλαιότερα που εγκαθιδρύουν το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο, δηλαδή είναι με νόμο το Κεντρικό Ισραηλινό Συμβούλιο στην Ελλάδα, με θεσμικό χαρακτήρα κράτους, αλλά θα σου πω αυτό και θα το ψάξετε, εσείς θα το δείτε. Ωστόσο, θα μιλήσω για αυτό όταν θα έρθει η ώρα και θα δεις τι θα ξεσκεπαστεί και τι θα βγει. Θέλω όμως να πω ότι το προεδρικό διάταγμα που θα είναι αφορολόγητοι όλοι οι Εβραίοι, λες και δεν είναι άνθρωποι, λες και δεν είναι στην Ελλάδα,
και με τις δυνατότητες που τους δίνουν το κράτος το ελληνικό, το υπογράφει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας, το Προεδρικό Διάταγμα. Θέλετε να μάθετε το 1978, το οποίο είναι εξελίδες, αν το δείτε το ΦΕΚ θα το δείτε αναλυτικά τι λέει μέσα, βεβαίως θα κάνω βαρισήμαντη εκπομπή και εκεί θα πρέπει να πάρετε εσείς να καταλάβετε μετά και να κάνετε σεμινήσεις ρατσισμού και όχι μόνο στην Ελλάδα, για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον ΟΗΕ και στην Ενωμένη Ευρώπη, για να δούμε πόσα πίδια πιάνουν και θα δούμε τι έχουν κάνει και πώς το έχουν κάνει. Αλλά σε ελληνικό κράτος, δομημένο και με σύνταγμα, για να καταλάβεις ότι τα συντάγματα είναι δικά τους, οι νόμοι είναι δικοί τους και τα παιδιά όλα είναι δικά τους. Επί Νέας Δημοκρατίας 1978 έχουμε Πρόεδρο Δημοκρατίας τον Κωνσταντίνο τον Τζάτσο. Και φυσικά έχουμε ο Υπουργός Παιδείας, Υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, πολλών θρησκευμάτων εμείς, ντάμα να έχουμε να βλέπαμε, είναι ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Δεν γνωρίζω αν είναι ο παππούς ή αν είναι ο πατέρας αυτός ο Βαρβιτσιώτης. Πάντως είναι ο Βαρβιτσιώτης της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά και ο Τσάτσος της Νέας Δημοκρατίας ήταν. Και φυσικά μιλάμε επί Πρωθυπουργία Καραμανλή το 78. Ή όχι. 78. Νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 78 έχουμε Καραμανλή. Έχουμε Καραμανλή. Αν δεν κάνω λάθος. Όμως βλέπουμε Υπουργό Παιδείας τον κύριο Βαρβιτσιώτη. Και σήμερα ακούμε τον νεαρό Βαρβιτσιώτη να λέει ότι οι Έλληνες θα σκάσουν τα σπίτια τους. Όποιος δεν έχει να πληρώσει, να μείνει σε σκηνή, να μείνει στο δρόμο. Έχετε καταλάβει τι είναι η Νέα Δημοκρατία? Έχετε καταλάβει ότι δεν θα έπρεπε αυτό το κόμμα καν να υπάρχει στη Βουλή ή να μην υπάρχει καν στην Ελλάδα με όλα αυτά που έχουν κάνει? Έχετε καταλάβει ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει 500 εκατομμύρια για τα γραφεία της? Δηλαδή, δεν φτάνει αυτά που έχουν κλέψει, αυτά που έχουν πάρει, ακόμα και τη διαχείριση του γραφείου της καρέκλες που κάθονται, χρωστάμε 500 εκατομμύρια. Ξέρετε γιατί μιλάμε. Πέρα από τις εισφορές που έχουν, πέρα από ό,τι κλέβουν, από ό,τι κάνουν, χρωστάνε και 500. Με στο νοικοκυριό είναι. Είναι έτοιμοι να πάρουν χώρο να διοικήσουν, ε? Ή το Πασό που χρωστάει άλλα 500. Αλλά εκείνη έκλεισε και φτιάξαν καινούριο, με αλλαγή. Ρε συνέγγενά μου, δεν βλέπεις τι γίνεται? Δεν βλέπεις ότι πρέπει ένα τέλος να το δώσεις εσύ? Όμως, εάν δεν είναι δικό σου ο πρόεδρος και δεν είναι Εβραίος, θα βγάλει ποτέ προεδρικό διάταγμα να είναι αφορολόγητοι όλοι οι Εβραίοι στην Ελλάδα και καμία τους εταιρεία, κανένα εργοστάσιο, καμία βιομηχανία, κανένα τελωνείο πουθενά να μην πληρώνουν τίποτα? Και με ποιο δικαίωμα ο πρόεδρος που διαφυλάττει το Σύνταγμα βγάνει ένα τέτοιο νόμο, ο οποίος είναι παράνομος μέσα στην Ελλάδα? Και πώς θα συνεργαστούμε στην Ελλάδα? Εδώ φτάσαμε να κάνουμε ευρωπαϊκούς νόμους και να λέμε, δεν γίνεται να είναι τα μονοπόλια, θα πρέπει να έχει ανταγωνιστική μορφή. Ωραία. Τι ανταγωνιστική μορφή να έχει? Εδώ είναι μια μονοπωλιακή διαδικασία. Ο ένας έχει φόρους 150% και ο άλλος δεν έχει καθόλου. Πώς θα πουλήσει ο ένας και πώς θα ανταγωνιστεί ο ένας τον άλλον? Για σκεφτείτε το. Και όλα αυτά που έγιναν με Υπουργό Παιδείας, ποιον, ε? Της Νέας Δημοκρατίας, τον Βαρβιτσιώτη. Όπου μέχρι και σήμερα έχεις την οικογένεια Βαρβιτσιώτη να είναι βουλευτή και θέλεις να ψηφίσει για σένα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα αναλύσουμε το ΦΕΚ όλο. Και υπάρχουν πολλά ΦΕΚ, γιατί φτάνουν το 78. Υπάρχουν ΦΕΚ από το 1890 του ΚΙΣ. Ρε τι καημού έχετε, ρε παιδιά, για καθίστε. Θέλετε να ζήσετε μαζί μας, ελάτε. Για φανταστείτε τώρα να υπάρχει νόμος και ΦΕΚ, κεντρικό ελληνικό συμβούλιο στην Αμερική. Και να μην πληρώνει κανείς Έλληνας φόρος στην Αμερική, να κάνει ό,τι κουστάρει. Θα είχαν κατακτήσει την Αμερική τόσα χρόνια που είναι από το 1600, γιατί οι πρώτοι Έλληνες ήταν εκεί. Και βέβαια οι Ινδιάνοι, που είναι πάλι Έλληνες. Καταλαβαίνετε τι έχει γίνει? Άρα καταλαβαίνεις ότι όλα τα παιδιά είναι αυτά, είναι δικά τους και σήμερα είναι άλλο, νομίζεις? Το ίδιο είναι. Γιατί αν έρθει ένα δικό σου παιδί, θα δει αυτό το ΦΕΚ, θα του πει: γελάτε εδώ, ρε. Τι είστε εδώ πέρα, εσείς ρε κατσαπιάδες? Τι κάνετε εδώ? Ναι, τι έχετε βγάλει, πού έχετε πάει, τι έχετε φάει, τι έχετε πιει, τι έχετε δυναστεύσει? Να, πάμε αναδρομικά, φέρτε τα πίσω, ακυρώνετε και το ΦΕΚ. Άντε, ρε, στο διάλογο. Θέλετε κοινότητα? Τραβάτε, χορεύτε, κάντε, πιείτε, άντε, σφάχτε και τα σφαχτά σας. Βάλτε τα και όπου κουστάρετε και μέχρι εκεί. Θα κάτσει τώρα να κάτσει ένα κράτος, τώρα να κάτσει με αυτούς τους παπάρες εδώ πέρα και να κάτσει να τους έχει αφορολόγητους και να λιβανίζει με τους αρχιραβήνους? Να είστε καλά, σαν τρελάσασαι. Βρέχετε δηλαδή τελείως, τρελινά μου. Και ξέρετε ότι όλοι οι Εβραίοι και η εβραϊκή κοινότητα διευθύνει όλες τις εκκλησίες, αφού το ίδιο μόρφωμα είναι.
Βλέπεις που δεν είναι κανένα παιδί πρόεδρος, ούτε πρόεδρος, ούτε πρωθυπουργός, ούτε κυβέρνηση, ούτε ποτέ τίποτα. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανένας. Και μετά μωρέ μου λες, σου φταίει και ποια είναι η κρίση και γιατί τα έχουν όλοι αυτοί. Πώς να μην τα έχουν. Γιατί τα έχουν. Όλες οι business και τα πάντα περνάνε από τα χέρια τους. Γιατί κάνουν χρέη κράτους, πρόσεξε. Θα αναλύσουμε το ΦΕΚ. Και μετά θα καταλάβεις τι φταίει. Και επειδή ξέρουμε τι φταίει, το μόνο που μένει είναι να ενωθείς. Να ενωθείς να πάρουμε την Ελλάδα και την απελευθέρωσή μας στα χέρια μας και τα άλλα θα τα βάλουμε στη σειρά. Υπάρχει ειδικός μηχανισμός να τους βάλει όλους στη σειρά. Όλους, όλους. Ό,τι έχετε φάει θα σας βγει ξινό. Θα τα πληρώσετε επί τρία. Και άμα δεν έχεις, θα σε σαρκώνω ρε ζώο τρεις φορές να έρθεις για να ξεπληρώσεις. Είναι η φορά που θα τα βάλω να πληρώσουν τα πάντα. Δεν θέλεις να το κάνουν. Συνέλληνά μου, μην αργείς. Ενώσου γρήγορα στην Ελλήνων Συνέλευση. Μάθε γρήγορα και πάρε τις πληροφορίες. Βάλε το μυαλό σου να φανταστεί γιατί υπάρχουν και πράγματα που δεν μπορώ να στα πω και δεν υπάρχει και λόγος. Γιατί θα είναι τόσα πολλά που θα σε φορτώσω. Ωστόσο όμως, πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί έξω γνωρίζετε τεράστιες πληροφορίες και θα πρέπει τώρα να φυπνήσετε τα πάντα και να εισπράξετε μια καθαρή πολιτική θέση την οποία θα είναι υπέρ της απελευθέρωσής σας, υπέρ της απελευθέρωσης της Ελλάδος και όλων των Ελλήνων. Και θα γίνει μόνο με την ένωσή μας. Όλη αυτή η πολιτική που κάνουμε είναι η πραγματική πολιτική. Γιατί η πολιτική ανήκει στα δημιουργήματα. Δηλαδή στους ανθρώπους. Δεν ανήκει έξω από τους ανθρώπους. Κοίτα μέχρι τώρα που το άφησες να ανήκει έξω από τους ανθρώπους, τι έχει γίνει. Θα μου πεις, αυτοί δεν είναι άνθρωποι. Βεβαίως δεν είναι. Αν ήταν σταθερόσατε ως άνθρωποι, υπάρχει κάποιος εκεί έξω, έτσι όπως το ξέρετε και αυτό που κάνει και φέρεται, να είναι κάτι ανθρώπινο. Ήταν, δεν είναι. Και συνεχίζει να μην είναι και δεν θέλει να είναι. Και δεν έχει καμιά δουλειά ανάμεσα σε ανθρώπους. Και δεν μπορεί να διοικεί κανένας μη άνθρωπος ανθρώπους. Και αυτό θα πρέπει να το σταματήσουμε. Ή τουλάχιστον όπως θα φτιάξουμε την πολιτεία, θα δημιουργήσουμε ανθρώπους και πολίτες. Γιατί τώρα είναι ζώα. Και στο λένε και το διδάσκουν παγκοσμίως. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ενώσου. Θα τα πάρεις όλα. Αυτός ο πόλεμος, όπως έχω πει, είναι η όλα ή τίποτα. Βλέπεις πώς κλιμακώνεται ο πόλεμος στο όλα ή τίποτα. Στην αρχή δεν το ξέρες. Αρχίζει και το βλέπεις. Ή όλα ή τίποτα, συνέλληνα, άνθρωπε. Ή θα τα πάρουμε όλα ή θα τα χάσουμε όλα. Και αυτοί το ίδιο θα πάθουν. Ή θα νικήσουν και θα αφανιστούμε όλοι μαζί. Ή θα νικήσουμε και θα ζήσουμε όλοι μαζί. Οι επιλογές είναι στα χέρια σου. Ενώσου το συντομότερο. Στην Ελλήνων Συνέλευση, στον πολιτικό σου φορέα. Στην Ελλήνων Συνέλευση, στην ΕΣΥ. Στην πραγματική μορφή για όλα τα πνευματικά δικαιώματα του τεράστιου οργανισμού Ελλήνων Συνέλευση, που αριθμεί πάνω από το 300 γραφεία σε όλο τον πλανήτη και θα γεννηθούν κι άλλα για τα τεράστια πνευματικά δικαιώματα, για τα δίκαια του ανθρώπου, όπου θα φτάσει τόσο ψηλά που δεν το φαντάζεσαι. Πρέπει να το φανταστείς όμως και πρέπει να δεις το όνειρο. Το όνειρο να γίνεται πραγματικότητα. Και ήρθε η ώρα να το ζήσεις. Εάν χάσουμε, θα χάσουμε από αυτούς που έχουν σε αδράνεια. Και αν χάσουμε, θα φάμε όλοι όπως έχω πει βραδινό στον Άδη. Γιατί δεν γίνεται να μείνει τίποτα αν χάσουμε εμείς τώρα αυτόν τον πόλεμο. Αυτόν τον πόλεμο, ο πόλεμος αυτός είναι των ανθρώπων και των μη ανθρώπων. Δεν είναι των Ελλήνων, είναι των ανθρώπων, γιατί Έλλην σημαίνει άνθρωπος. Και πρέπει αυτή τη φορά να ενωθείς γρήγορα, συστρατευμένα. Να βγάλεις την ψυχή σου, να βγάλεις τη φωνή σου, να βγάλεις την αυθονία σου για να νικήσουμε. Γιατί χωρίς εσένα δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει μάχη, δεν υπάρχει επανάσταση. Εσύ ο ίδιος είσαι, η ίδια η επανάσταση, η ίδια η μάχη, ο ίδιος ο πόλεμος, η ίδια η νίκη. Η νίκη ανήκει σε όλους. Δεν γίνεται να νικήσει ένας μόνος του, πρέπει να το καταλάβετε. Όλοι μαζί. Και όλοι μαζί για την ίδια μας τη ζωή, για την ίδια μας τη δημιουργία. Και εκεί τα παίρνουμε όλα. Μα όλα. Μα δεν θα υπάρχει κάτι που θα σου λείπει. Θα λείπει από όλους αυτούς που δεν είναι καν άνθρωποι. Που σήμερα πάλι τους λείπει. Αλλά είναι τόσο ζώα που δεν το καταλαβαίνουν. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος. Όλοι στη μάχη. Όλοι στην ενημέρωση. Βγείτε όλοι στον δρόμο. Ενημερώστε, μιλήστε, ενωθείτε, ανοίξτε γραφεία. Η νίκη είναι κοντά. Εσείς, γιατί την αφήνετε πιο μακριά. Δίπλα σας είναι. Φαίνεται. Διαγράφεται. Όλοι το ξέρουν. Και αυτοί το ξέρουν. Γι' αυτό κάνουν έτσι. Ανοίγουν κόμματα μικρά. Βγάζουν εκπομπές. Βγάζουν δολιότητες, γελιότητες. Βγάζουν όλη τη χολή τους. Βγάζουν όλη το δηλητήριό τους. Βγάζουν την αντινόησή τους. Τη γελιότητά τους, την λυθιότητά τους. Δεν έχουν άλλη λύση αυτοί. Εσύ βγάλε το μεγαλείο σου. Βγάλε τη ζωή σου, την ψυχή σου. Βγάλε τη νόησή σου. Βγάλε τη λογική σου. Έλα ενώσου με τα αδέρφια σου. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς.